Ο άστατος καιρός της Κυριακής είχε ως αποτέλεσμα την αναβολή των παιχνιδιών της Β' κατηγορίας, από τα οποία μόνο ένα διεξήχθη. Αναβολές αγώνων είχαμε και στη Λίμνο, με την Έψελεν να συμπαραστέκεται με ανακοίνωση που εξέδωσε στα αθλητικά της σωματεία και στους κατοίκους μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που σημειώθηκαν. Η δυνατή βροχή που έπεφτε το πρωί της Κυριακής στάθηκε εμπόδιο να γίνουν τα παιχνίδια της Β' κατηγορίας, αφού εγκυμονούσε κινδύνους για τους αγωνιζόμενους. Έτσι, η Έψελεν σωστά πήρε την απόφαση να αναβάλει την ένατη αγωνιστική, η οποία θα γίνει σε δύο δόσεις αρχή γενομένης από την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου, όπου θα γίνουν τα παιχνίδια Αχιλλέας Άναξος στην Πέτρα, Παπανικολής Παπάδος στην Ερεσό. Στις 18 Δεκεμβρίου, η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί με τις αναμετρήσεις Αστέρας Ηπείου Ορφέας Άντισας, Αθλητικός Όμιλος Μεσοτόπου Αλκιβιάδης και Καραβαγγέλης Αιωλικός. Το μοναδικό παιχνίδι, το οποίο πρόλαβε να διεξαχθεί πριν ξεσπάσει η καταιγίδα, ήταν η αναμέτρηση της Δόξας Λέσβου με τον Ταξιάρχη στην Αγία Μαρίνα, από την οποία νικήτρια αναδείχθηκε η Δόξα που νίκησε στο δεύτερο μισό 6-1 και με παιχνίδι περισσότερο έπιασε στη δεύτερη θέση Αιωλικό και Αλκιβιάδη με 18 βαθμούς. Και στη Λίμνο όμως η αγωνιστική το Σαββατοκύριακο δεν πραγματοποιήθηκε. Τα γήπεδα πλημμύρισαν, ο καιρός είχε αγριέψει πολύ, με την διοργανώτρια αρχή να αποφασίζει για αναβολή και μάλιστα εξέδωσε και ανακοίνωση στην οποία αναφέρει. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου εκφράζει την απόλυτη συμπαράστασή της στους κατοίκους και στα αθλητικά σωματεία της Λίμνου που δοκιμάζονται από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές στεκόμαστε δίπλα τους με κάθε τρόπο, ευχόμενοι να ξεπεράσουν σύντομα τις δυσκολίες και να επανέλθει η κανονικότητα στις ζωές τους. Οι σκέψεις μας είναι μαζί τους με την ελπίδα μια γρήγορη ανασυγκρότηση και αντοχή στις προκλήσεις. Τέλος, κατόπιν οδηγιών της πολιτικής προστασίας και με γνώμονα την ασφάλεια όλων όσοι συμμετέχουν στη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων, αναβλήθηκαν όλοι οι αγώνες που ήταν προγραμματισμένοι να διεξαχθούν την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου, αναφέρει η ανακοίνωση της Ένωσης. Να σημειωθεί ότι η αναβολή των αγώνων συμβαίνει για δεύτερη φορά, αφού είχε αναβληθεί η 7η αγωνιστική, έγιναν όμως δύο παιχνίδια και υπολείπονται άλλα δύο για να ολοκληρωθεί, όπως βέβαια και η αγωνιστική του περασμένου Σαββατοκύριακου. Οπότε τα παιχνίδια αυτά θα οριστούν από τη διοργανώτρια αρχή.